Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν για το ασφαλιστικό οι πολιτικοί αρχηγοί μέσα από το μαραθώνιο συμβούλιο που πραγματοποίησαν το Σάββατο υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο. 6 ώρες διήρκησε το μαραθώνιο συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών που συνεκλήθη το Σάββατο υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, χωρίς όμως να υπάρξει συμφωνία στο μεγάλο αγκάθι της συνάντησης που ήταν το ασφαλιστικό. Για το προσφυγικό φαίνεται πως υπάρχει σύγκληση σε ορισμένα σημεία. Συμφωνία υπάρχει επίσης για αλλαγές που πρέπει να προωθηθούν στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς και για αλλαγή του εκλογικού νόμου επί το αναλογικότερο με ενστάσεις από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τη σύσκεψη εκδόθηκε ανακοίνωση από την Προεδρία της Δημοκρατίας, η οποία περιγράφει τα σημεία σύγκλησης των αρχηγών. Όσον αφορά το προσφυγικό, είναι ένα πρόβλημα κοινό όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δοθέντως ότι ιδίως υπό την σημερινή δραματική συγκυρία αφορά κυριολεκτικώς την συνοχή και την εν γέννη προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα αρμόδια όργανά της οφείλει να αντιμετωπίσει το οξύτατο προσφυγικό πρόβλημα, συντεταγμένη υπό όρους ανθρωπισμού και αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες, αλλά και ασφάλειας για τους λαούς της Ευρώπης. Πράγμα που σημαίνει μηδενική ανοχή ή ολιγορία για τους τρομοκράτες. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο ως προς τον τερματισμό του πολέμου στη Συρία, προκειμένου να διευκολυνθεί έτσι ή κατά το δυνατόν η ταχύτερη επάνωδος των προσφύγων στις εστίες τους. Να επιβάλλει σε όλα τα κράτη-μέλη της την πλήρη εφαρμογή των κανόνων αλληλεγγύης ως προς την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, όπως αυτοί απορρέουν από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, και συγκεκριμένες κυρώσεις εις βάρος εκείνων των κρατών μελών, τα οποία αρνούνται να ανταποκριθούν, δοθέντως ότι είναι αδιανόητο η Ελλάδα να υποστεί μόνη της τις συνέπειες του συνόλου των προσφυγικών ροών. Να προωθήσει τη συνεργασία με την Τουρκία, την οποία η Ελλάδα ήδη κάνει πράξη, προκειμένου αυτή να αναλάβει την ευθύνη δημιουργίας σταθερού και αξιόπιστου μηχανισμού μετακίνησης των προσφύγων από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παράσχει την απαιτούμενη συνδρομή της προς τη χώρα μας, ιδίως ως προς την οικονομική αλλά και την υλικοτεχνική ενίσχυση για την υπόρους ανθρωπισμού περίθαλψη των προσφύγων, αναγνωρίζοντας ταυτοχρόνως ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την αναθεώρηση του Συντάγματος και τον εκλογικό νόμο, ως προς την αναθεώρηση του Συντάγματος αναγνωρίστηκε η ανάγκη οι συζητήσεις κατά την οικία κοινοβουλευτική διαδικασία να διεξαχθούν με βασικό στόχο την επίτευξή της κατά το δυνατόν μεγαλύτερη συνένεσης, όπως άλλωστε απαιτούν οι σχετικές διατάξεις του Συντάγματος. Και ως προς τον εκλογικό νόμο αναγνωρίστηκε η ανάγκη αλλαγής του από την Βουλή, επί το αναλογικότερο, δίχως όμως να θίγεται η ουσία της από το Σύνταγμα επιβαλλόμενης κυβερνητικής σταθερότητας. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, αναγνωρίστηκε η ανάγκη κατά τις αντίστοιχες κοινοβουλευτικές διαδικασίες να διεξαχθεί διεξοδικός ουσιαστικός διάλογος με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και την αποφυγή περαιτέρω μειώσεων των συντάξεων, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα. Ο Ροταριανός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπη διοργάνωσε μπαζάρ το Σάββατο και την Κυριακή στη Λέσχη Κομωτινέων. Μία εκδήλωση ξεχωριστή, όπου επαγγελματίες της Κομωτινής, εθελόντριες αλλά και εθελοντές συντονίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, αντάξιο του σκοπού του. Ο σκοπός ήταν ένας, να βοηθήσουν μία μονογονεϊκή οικογένεια της περιοχής μας, όπου το μόλις 2 χρονών παιδάκι τους και συγκεκριμένα αγοράκι έχει ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Λεπτομέρειες όμως θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Ροταριανού Ομίλου Κομωτινής Ροδόπη, όλοι μιλούμε για ένα κόσμο καλύτερο, όλοι μιλούμε για ένα κόσμο διαφορετικό, που όμως δεν μπορεί να χτιστεί από αδιάφορους ανθρώπους. Στη φιλοσοφία του Ρόταρη η προσφορά είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια δευτερεύουσα υπεριστασιακή επιδίωξη. Είναι στόχο ζωής. Με αυτόν τον τρόπο πορεύονται στη ζωή τους οι Ροταριανοί, κάνοντας τρόπο ζωής την προσφορά στον συνάνθρωπο και επιδιώκοντας ένα καλύτερο κόσμο.
Σύμφωνα λοιπόν και μέσα από το δελτίο τύπου του, ο Ρωταριανός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπη παρουσίασε την ιστορία ενός παιδιού, αγοριού, αεροβαπτισμένου. Είναι ένα κανονικό παιδί που είχε όμως ένα απαίσιο ταξίδι στην αρχή της παιδικής του ηλικίας. Γεννήθηκε με τριάδα κουραρίνο. Λέξη σπάνια όπως σπάνια είναι και η ασθένεια που έχει. Αόρατες δυνάμεις όμως τον κρατούν στη ζωή, ίσως αυτή καθ' αυτή η θέλησή του για ζωή. Αντιθέτως, ο πατέρας του χάθηκε στα ξαφνικά, από ανακοπή, αφήνοντας εκτός από βουβό πόνο και ένα τεράστιο κενό στην ελπίδα για αποκατάσταση της υγείας του παιδιού. Μία μάνα μόνη την απροτοκάνει, εκτός από βήματα πίσω, κοιτάζοντας από μακριά το παράθυρο της ζωής του παιδιού της. Το να ονειρεύεσαι όμως είναι η τέχνη του να μετατρέψεις το αδύνατο σε δυνατό. Για να δώσει κανείς πρέπει να έχει και για να έχει πρέπει να είναι. Αυτό το μήνυμα προσπάθησε και έστειλε στο κοινό της Κομωτινής ο Ρωταριανός Όμιλος Κομωτινής Ροδόπη με το μπαζάρ που διοργάνωσε στην Λέσχη Κομωτινέων. Μία εκδήλωση ξεχωριστή όπου επαγγελματίες της Κομωτινής, εθελόντριες και εθελοντές συντονίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, αντάξιο του σκοπού του. Ας είμαστε όλοι αρρωγοί μιας προσπάθειας που στόχο έχει να διευκολύνει τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες. Ας γίνουμε το δώρο και ας δώσουμε μια ελπίδα ζωής, μια στάση ζωής, μια πράξη ζωής, σύμφωνα με το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Ρωταριανός Όμιλος της Κομωτινής. Είναι ευτύχημα κάθε χρονιά διαρκώς και τα αγκαλιάζει περισσότερο ο κόσμος. Διαρκώς έρχονται περισσότεροι. Φέτος είχαμε και τη χαρά και την τιμή να συμμετέχει και το τμήμα ζωγραφικής του Θρακικού Οδείου Κομωτινής που ήρθαν και εκείνα τα παιδιά με το που άκουσαν τον σκοπό κατευθείαν ήρθαν να συνδράμουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Επαγγελματίες της πόλης, ερασιτέχνες της πόλης με το που ανακοινώθηκε ο σκοπός προσέτρεξαν για να συνδράμουν και αυτό είναι... μας δίνει πολύ μεγάλη χαρά και δύναμη για να συνεχίσουμε. Εάν κάποιος θέλει να βοηθήσει, μπορεί και πέρα από την... επειδή ολοκληρώνεται το μπαζάρ, μπορεί και εκτός μπαζάρ να βοηθήσει και να οικονομικά το συγκεκριμένο παιδί. Επειδή έχουμε μπει ήδη στη διαδικασία της ανέβρεσης θεραπείας, από εκεί και πέρα να απαιτείται ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Θα συνεχιστεί. Βέβαια τώρα είναι δύσκολο να ανοιχτεί λόγω των capital controls, είναι δύσκολο να ανοιχτεί ένας τραπεζικός λογαριασμός όπου θα μπορούσαν να καταθέσουν χρήματα. Αλλά ήδη υπάρχει πρόταση για κάποιες δράσεις συνεχιζόμενες για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το ποσό. Αν θέλετε, κυρία Δράκου, και ολοκληρώνοντας, να αναφερθούμε λιγάκι στο συγκεκριμένο σκοπό, γιατί ίσως κάποιος να μην γνωρίζει. Ο συγκεκριμένος σκοπός αφορά έναν ανήλικο συμπολίτη. Είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, γιατί έτσι τα έφερε η ζωή, ο πατέρας πέθανε από έμφραγμα. Δυστυχώς το παιδί γεννήθηκε χωρίς έντερο. Γεννήθηκε με μια σπάνια ασθένεια που λέγεται τριάδα κουραρίνο. Χρειάζεται να γίνει μια σειρά χειρουργικών επεμβάσεων για να αποκατασταθεί η υγεία του. Είναι 2 ετών αυτή τη στιγμή και όσο το παιδί, η κατάσταση αυτή παραμένει, δυστυχώς εγκυμονούνται μεγάλοι κίνδυνοι πλέον για τη ζωή και για την επιβίωσή του. Οπότε χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Εμείς στο Ρωταριανό Όμιλο υπάρχει ένα team γιατρών, το οποίο έχει αναλάβει την ανέβρεση κάποιου ιατρικού κέντρου και το κατάλληλο ιατρικό προσωπικό που θα εγχειρήσει το παιδί. Ήδη το έχουμε βρει και από εκεί και πέρα λέμε ο Θεός βοηθός. Και... Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Ρωταριανού Ομίλου Ροδόπης, ο οποίος είναι πάρα πολύ ενεργός εδώ στην πόλη σας. Εγώ είμαι επισκέπτης από το εξωτερικό, συγγραφέας του βιβλίου που βλέπετε εδώ, ο συγγραφέας που αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο το έχω αφιερώσει για τον Ελευθεράκη. Σήμερα όλοι μαζί, όπως βλέπετε εδώ πέρα, τα ψώνια που γίνονται από τους γονείς είναι και τα παιδάκια τα οποία ζωγραφίζουν. Η κάθε ζωγραφιά την οποία παραδίδουν στην Ρωταριανή Ταμεία γυρνούν και 1 ευρώ.
Συνεχεία, εδώ όλοι που βρίσκονται οι καλλιτέχνες, χειροτέχνες, προσφέρανε κάποια χρήματα και η αγορά η οποία σημειώνεται αυτή τη στιγμή εδώ θα πάνε προς όφελος του Λευθεράκη. Εμείς έχουμε βάλει ένα στοίχημα να στείλουμε το Λευθέρι είτε εδώ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό να κάνει την εγχείρηση να του χαρίσουμε τη ζωή. Δηλαδή αυτό δεν είναι το πρώτο. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις από τις οποίες τελικά θα συγκεντρωθεί αυτό το ποσό το οποίο είναι 10 με 15.000 ευρώ για να πραγματοποιηθεί η χείριση του παιδιού. Με μεγάλη μας χαρά φέτος ο Ροταριανός Όμιλος έκανε άνοιγμα και προς τους επαγγελματίες και εμείς είμαστε εδώ με χριστουγεννιάτικα βιβλία και βιβλία λογοτεχνικά και δικών μας εδώ συγγραφέων για να βοηθήσουμε φυσικά σε αυτόν τον σκοπό που όλοι γνωρίζουμε. Και για το σκοπό. Ναι. Είναι ένα παιδάκι που πρέπει να εγχειριστεί, έχει κάποιο πρόβλημα από το φανάρι, από το οποίο είμαι και εγώ και δεν έπρεπε να λείπω σήμερα από εδώ πέρα. Μαζεύουν λεφτά για να το βοηθήσουν να κάνει κάποιες εγχειρήσεις που χρειάζεται. Γι' αυτό, όχι μόνο αυτές τις μέρες, αλλά ειδικά αυτές τις μέρες, πρέπει να αφήνουμε τα δικά μας προβλήματα και να βλέπουμε λίγο δίπλα μας και αν μπορούμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο να το κάνουμε. Βλέπουμε ότι ο κόσμος βοηθάει. Ναι, και ο κόσμος σήμερα μας έκανε και καλή μέρα, ανταποκρίθηκε. Ήρθαν τα παιδιά εδώ πέρα του εργαστηρίου ζωγραφικής της κυρίας Βαρβάρας, ζωγραφίσανε και έτσι μας έφεραν έτσι την αισιοδοξία, πολύ θετική ενέργεια. Είμαστε εδώ κι εμείς να βοηθήσουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Άλμα Ζωής Νομού Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φύλων Ροδόπης Δύναμη Ψυχής πραγματοποίησαν η μερίδα την Κυριακή το πρωί με θέμα «Σύμμαχός μου η θεραπεία». Η ομιλία μου είναι μια σύντομη ματιά στην ιστορία της θεραπείας του καρκίνου του μαστού, δηλαδή πώς ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα περίπου και πού βρισκόμαστε σήμερα, αλλά και πού θέλουμε να είμαστε αύριο. Βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλετε να είμαστε αύριο. Σήμερα έχουμε κατανοήσει πολλά πράγματα για την ίδια την νόσο. Έχουμε καταλάβει ότι όλοι οι καρκίνοι του μαστού δεν είναι ίδιοι. Και αυτό έχει άμεση επίδραση στο πώς θέλουμε να τους αντιμετωπίζουμε θεραπευτικά. Και αυτή τη στιγμή η αιχμή του δόρατος της έρευνας είναι στην κατεύθυνση ακριβώς του να εξειδικεύσει τα φάρμακα ανάλογα με το τι φαίνεται να χρειάζεται περισσότερο ο κάθε όγκος. Και να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο για την κάθε ασθενή να μπορούμε με βάση το δικό της προφίλ να καθορίζουμε και τη θεραπεία που θα πάρει. Αυτό πιστεύουμε ότι θα είναι το ιδανικό για την αντιμετώπιση αυτής της νόσου. Εγώ θα πω ότι χαίρομαι που έχω μια εξαιρετική ομιλήτρια σήμερα να μας αναλύσει το θέμα, να μας πει για τις μάχες που δίνουμε κάθε μέρα προκειμένου να φτάσουμε στην τελική νίκη για τον καρκίνο του μαστού. Και θα εστιάσω σαν γιατρός στο θέμα της ενημέρωσης, όπου νομίζω ότι στην περιοχή μας είμαστε αρκετά πίσω ακόμη και πρέπει να κοιτάξουμε να κάνουμε ομιλίες κυρίως στις μειονοτικές περιοχές, γιατί είναι κρίμα να χάνουμε κόσμο από ελλειπή και από ελλειπή ενημέρωση και από άγνοια. Ως γιατρός, ένα μήνυμα που θέλετε να στείλετε στις γυναίκες όσον αφορά την πρόληψη αλλά και την θεραπεία παράδειγμα. Εγώ θα έλεγα στις γυναίκες ότι όσο πιο έγκαιρα κάνουμε τη διάγνωση, τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες θεραπείας. Ο καρκίνος στα πρώιμα στάδια θεραπεύεται. Είναι πολύ βασικό. Και με τις καινούριες τεχνολογίες που έχουν βγει, όπως είναι η ψηφιακή μαστογραφία, νομίζω ότι αν πηγαίνουν έγκαιρα στο γιατρό θα σωθούν πολλές ζωές. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και το κόστος δεν μετράει καθόλου μπροστά στις συνέπειες και τις προεκτάσεις της νόσου που έχει σχέση με το μαστό, δηλαδή τον καρκίνο του μαστού. Πιστεύω, και αυτό προκύπτει και από τις πανευρωπαϊκές μελέτες, ότι το μεγάλο πρόβλημα γενικότερα στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο στη χώρα μας είναι η έλλειψη ενημέρωσης. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην έλλειψη ενημέρωσης όσον αφορά με την πρόληψη, και η οποία πρόληψη συνίσταται στην τακτική και μαστογραφία. Νομίζω ότι και εμείς οι γιατροί συμβάλλουμε, έχουμε μερίδιο ευθύνης σε αυτό. Όταν θεωρούμε ότι ένας υπέρηχος, μια υπερηχογραφία μπορεί να υποκαταστήσει μια μαστογραφία,
Πιστεύω ότι θα το αναφέρει και η ομιλήτρια αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι εντελώς λανθασμένο. Η μαστογραφία είναι η εξέταση screening test, είναι η καθεαυτού εξέταση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Καμία άλλη εξέταση δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτή την εξέταση. Δεδομένη και τη εξέλιξη τη τεχνολογία, με την εφαρμογή τη καινούργια, τη νέα γενιά μαστογράφων, των micro-dose μαστογράφων που διαθέτουν τη χαμηλότερη ακτινοβολία, η οποία και η εξέταση αυτή προσφέρει και ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων ψηφιακών μαστογραφιών, αφενός και αφετέρου, η υψηλή ανάλυση μέσω αυτή τη εξέταση νομίζω ότι είναι τα καλύτερα όπλα. Και σε συνδυασμό με την ενημέρωση προς τις γυναίκες ότι πρέπει να κάνουν μια μαστογραφία από τα 40 και μετά, και όσο αυξάνεται η ηλικία ακόμη περισσότερο, θεωρείται ότι μια γυναίκα 80 ετών διατρέχει 10 φορές περισσότερο κίνδυνο να προσληθεί από τον καρκίνο του μαστού σε σχέση με μια άλλη γυναίκα 50 ετών. Και αν υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια, μια γυναίκα θα πρέπει να κάνει νωρίτερα. Υπάρχει πρωτόκολλο στο οποίο αναφέρεται ότι η γυναίκα η οποία έχει θετικό ιστορικό θα πρέπει να υποβάλλεται στην εξέταση 10 χρόνια νωρίτερα από ότι το συγγενικό, την ημερομηνία που παρουσιάστηκε το πρόβλημα στο συγγενικό της πρόσωπο. Εάν βέβαια είναι μικρότερη των 40 ετών, εννοείται ότι θα πρέπει να το κάνει. Αν είναι 40 ετών, θα πρέπει να μπει στο screening test, δηλαδή στην ετήσια προληπτική μαστογραφία της. Όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, η πρόληψη είναι το α και το ω, ειδικά στον καρκίνο του μαστού, και με πολύ μεγάλη χαρά βλέπουμε αυτή την εκδήλωση του Άλμα Ζωής, ο οποίος είναι είναι ένας σύλλογος πάρα πολύ δραστήριος, ίσως ο πιο δραστήριος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, και πραγματοποιεί τέτοιες εξαιρετικές ομιλίες. Όσον αφορά την θεραπεία, τι θα μας λέγατε στον καρκίνο του μαστού, εάν είναι σε πρώιμο στάδιο? Σε πρώιμο στάδιο, άμα είναι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές και σε άλλες ομιλίες, όσο το δυνατόν ανακαλυφθεί ο καρκίνος σε μικρό στάδιο, δηλαδή σε μικρό μέγεθος, θα έχει και καλύτερη θεραπεία. Ήδη θεραπείες πηγαίνουν πολύ καλύτερα και γι' αυτό έχουμε πολύ αυξημένο ποσοστό επιβίωσης και πηγαίνει πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο καρκίνος του μαστού. Γι' αυτό προτείνουμε συνέχεια στις γυναίκες να κάνουν πρόληψη. Κάθε χρόνο να μην ξεχνά να κάνουν την εξέτασή τους. Θα ήθελα να αναφερθώ δύο λόγια για το Άλμα Ζωής. Είναι ένα σύλλογος που ξεκίνησε από το 2008. Όλα τα μέλη είναι γυναίκες με εμπειρία καρκίνου μαστού. Δύο είναι οι βασικοί πυλώνες του συλλόγου. Ο ένας πυλώνας είναι η στήριξη των γυναικών που νοσούν, και αυτό γίνεται είτε με ψυχοκοινωνική υποστήριξη από επαγγελματίες, ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό, είτε με οργανωμένη αλληλοβοήθεια μεταξύ εκπαιδευμένων εθελοντριών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μια εκπαιδευμένη εθελόντρια να πάει στο Θεαγένιο, όπου είναι το Ογκολογικό Νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος, και να μιλήσει με μια γυναίκα που τώρα νοσεί, που είναι στο κρεβάτι, και να την δει η νέα ασθενής ότι είναι καλά, ότι ζει μετά από 5, 10, 20 χρόνια. Αυτό είναι το καλύτερο γιατρικό και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι είναι η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, και στο πλαίσιο και της σημερινής ημερίδας είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρουν πόσο σημαντική και πόσο καθοριστική είναι η έγκαιρη διάγνωση, και θέλουμε έτσι πραγματικά να μεταφέρουμε σε κάθε γυναίκα να βάλει στις προτεραιότητές της όχι να τελειώσει όλες τις άλλες ανάγκες και στο τέλος να προσθέσει, αν μείνει καιρός, να κάνει αυτό το απλό πράγμα, την μαστογραφία της, τον κλινικό έλεγχο σε έναν ειδικό γιατρό. Θέλω να αναφέρω ότι βάσει της έγκαιρης διάγνωσης εγώ ζω 20 χρόνια μετά τον καρκίνο μου, και αυτό θέλω έτσι σαν μήνυμα να το μεταφέρω και να υπάρχει στο μυαλό της κάθε γυναίκας να το εντάξει στις προτεραιότητές της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Τιμοθεάδου που έκανε και το ταξίδι για να είναι σήμερα κοντά μας. Το Άλμα Ζωής
που μας στηρίζει πάρα πολύ στον αγώνα αυτό που κάνουμε και μας δίνει τα φώτα του, γιατί αυτή είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, ενώ εμείς ένας μικρός, και πρέπει για να δουλέψουμε εμείς, πρέπει λίγο να ακούμε και τους άλλους νομίζω, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Άλμα Ζωής και ειδικότερα και την κυρία Ελένη Ντολιοπούλου, που την πρώην πρόεδρος του Άλμα Ζωής και μέλος του Συλλόγου, που είναι και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου που ιδρύσαμε πριν από 15 μέρες. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το βράδυ Latin Party με φιλανθρωπικό σκοπό, μία συνδιοργάνωση των Alma Libre, του εργαστηρίου Latin Salsa Fex, του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων του Δήμου Κομωτινής, του La Vida es Música Latina, του Ράδιο Ροδόπη 955, όπως και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μία εκδήλωση που είχε κοινωνικό εισιτήριο και τα αγαθά που μαζεύτηκαν θα δοθούν σε κέντρα υποδοχής προσφύγων. Ο Alma Libre, το εργαστήρι Salsa της FEX, το Ράδιο Ροδόπη, το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Κομωτινής, ο Ερυθρός Σταυρός και ο Alma Libre σας καλωσορίζει απόψε σε ένα ξεχωριστό Latin Party, το οποίο πραγματοποιείται εδώ στη Λέσχη Κομωτινής, με σκοπό να μας συγκεντρώσουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. Μαζί μας στο πάρτι αυτό είναι ο Παναγιώτης και η Μυρτώ, η Σάλσα Ντου, ο Τάσος Ξενάκης, ο Μαραπίδης και η Πολίνα, για να μας παρασύρουν με τις χορευτικές τους φιγούρες. Μέρος του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων του Δήμου Κομωτινής, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά και τους υπόλοιπους συνδιοργανωτές, οι οποίοι, κυρίως η Alma Libre, αποδέχτηκαν την πρόταση του δικτύου για να πραγματοποιηθεί αυτό το πολύ ευχάριστο και χαρούμενο πάρτι, με έναν όμως πολύ σημαντικό σκοπό, να συγκεντρωθούν είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα δοθούν στους πρόσφυγες. Αυτά τα είδη είναι αυτά που μας επέδειξε ο Ερυθρός Σταυρός, το Περιφερειακό Τμήμα Κομωτινής, όπου και αυτοί έχουν την επιμέλεια να τα διαθέσουν εκεί που πραγματικά υπάρχουν ανάγκες, κυρίως στην Ιδωμένη. Θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία ώστε ο κόσμος που θα έρθει να προσφέρει, αντί για κάποιο εισιτήριο, υπάρχει αυτό που λέμε το κοινωνικό εισιτήριο, να προσφέρει αυτά τα είδη για ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Εγώ επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τους χορηγούς, οι οποίοι στήριξαν αυτή την προσπάθεια και με έμεσο τρόπο και αυτοί προσφέρουν σε αυτό τον ανθρωπιστικό σκοπό. Και εύχομαι να επαναληφθούν ανάλογες οργανώσεις, εκδηλώσεις και στο μέλλον με τέτοιους ανθρωπιστικούς σκοπούς. Θα περάσουμε όμως στο σημείο αυτό να δούμε θέματα που αφορούν την υγεία μας και φιλοξενούμε τον ενδοκρινολόγο, τον κύριο Απόστολο Ζαπανδιώτη, ο οποίος αναφέρεται στις παθήσεις του θυροειδούς, στα αίτια, τα συμπτώματα αλλά και στη θεραπεία. Κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε στο ιατρείο του ενδοκρινολόγου, διαβητολόγου, του κυρίου Απόστολου Ζαπανδιώτη. Κύριε Ζαπανδιώτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στο ιατρείο μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω τον κόσμο σχετικά με τα θέματα της ενδοκρινολογίας. Πολύ ωραία. Ξεκινώ
σας, να γνωρίσουμε λιγάκι την ειδικότητά σας. Τι είναι ο ενδοκρινολόγος και με τι ασχολείται? Λοιπόν, ο ενδοκρινολόγος είναι ο γιατρός ο οποίος ασχολείται με τους ενδοκρινείς αδένες. Οι ενδοκρινείς αδένες είναι ο θυροειδής, η παραθυροειδής, η υπόφυση, ο υποθάλαμος, τα επινεφρίδια, το πάνκρεας, οι όρχες και οι οθήκες. Ο ενδοκρινολόγος ασχολείται με πληθώρα νοσημάτων και καταστάσεων. Είναι ο σακχαρώδης διαβήτης στους νέους και στους ενήλικες, οι υπερχοληστερονεμίες, οι διαταραχές χοληστερίνης, δηλαδή οι παθήσεις του θυροειδούς, οι διαταραχές του οσβεστίου, η οστεοπόρωση, οι διαταραχές εμμηνορρησίας στη γυναίκα, στις έφηβες γυναίκες, στις ενήλικες γυναίκες, η εμμηνόπαυση, ορμονικές θεραπείες στη γυναίκα, διαταραχές αναπαραγωγής στον άνδρα και στη γυναίκα. Μια σημαντική ειδικότητα, δηλαδή, που ασχολείται με πάρα πολλά εξίσου σημαντικά θέματα για την υγεία μας. Ακριβώς. Θέλετε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον θυροειδή? Ναι, βεβαίως. Πρέπει να πω ότι το μεγαλύτερο ποσό των ασθενών που προσέρχονται στο ιατρείο του ενδοκρινολόγου είναι άτομα που έχουν διαταραχές του θυροειδούς. Ο θυροειδής είναι αδένας που βρίσκεται στο λαιμό. Βρίσκεται στο λάριγγα, ακριβώς μπροστά από το λάριγγα, το μήλο του Αδάμ, όπως το ονομάζουμε, και παράγει δύο ορμόνες, την ΤΑΦ4 και την ΤΑΦ3. Αυτές οι δύο ορμόνες ελέγχουν το μεταβολισμό της καύσης, δηλαδή το πώς αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται η ενέργεια από το ανθρώπινο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι διαταραχές λειτουργίας του θυροειδούς μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στην καρδιά, στα εγγύα, προβλήματα στο βάρος, στο μεταβολισμό, διαβήτη, αύξηση της χοληστερίνης και επίσης προβλήματα στη γονιμότητα και στον άνδρα και στη γυναίκα. Ποια είναι τα συμπτώματα που θα δει κάποιος και θα πρέπει να ανησυχήσει ότι κάτι δεν πάει καλά στο θυροειδή? Είναι πληθώρα συμπτωμάτων. Μπορεί να είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα που μπορούν να οδηγήσουν τον άνδρα και τη γυναίκα στο θυροειδή. Φυσικά, πιο πολύ ο θυροειδής αφορά τις γυναίκες, πρέπει να το πω αυτό, αλλά τα τελευταία χρόνια και τους άνδρες. Είναι συμπτώματα που έχουν σχέση με την καρδιά, διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς, αίσθημα παλμών ή βραδυπαλμία. Επίσης, αίσθημα κόπωσης, υπνηλία, αδυναμία, αίσθημα μειωμένης ενέργειας, διαταραχές της διάθεσης, μελαγχολίας, νευρικότητα, εφιδρώσεις, αίσθημα υπερβολικής ζέστης ή υπερβολικού κρύου, διαταραχές του κύκλου στη γυναίκα, είτε αιμορραγίες είτε καθυστέρηση της περίοδου, διαταραχές γονιμότητας, όπως είπα, και στον άνδρα και στη γυναίκα, αύξηση του βάρους, η ελάττωση του βάρους, επίσης διαταραχές του εντέρου, της εντερικής λειτουργίας. Όπως βλέπετε, είναι διάφορες, ενοχλήσεις, επίσης και ενοχλήσεις στο λαιμό όταν έχουμε διόγκωση του θυροειδούς, βροχοκύλιο, όπως αίσθημα δυσκολίας της αναπνοής, δύσπνοιας, δυσκολία στη φωνή, στην κατάποση του φαγητού, αίσθημα σφιξίματος, πνιγμονής. Πολλά θέματα. Πάρα πολλά. Τώρα όλα αυτά έχουν ηλικία, ο θυροειδής έχει ηλικία? Ο θυροειδής δεν έχει ηλικία, είναι πιο συχνός σε άτομα αναπαραγωγικής ηλικίας, νεαρής ηλικίας 20 έως 40 ετών. Μπορεί να συμβεί όμως και στα παιδιά και σε άτομα της τρίτης ηλικίας, άνω των 65 ετών. Ο θυροειδής επηρεάζεται από τη διατροφή, από την ψυχολογία και από φάρμακα που μπορεί να παίρνουμε. Γι' αυτό και αφορά και όλες τις ηλικίες. Και για να πούμε λιγάκι τη θεραπεία που θεραπεύεται και με ποιον τρόπο. Ναι, όλες οι διαταραχές του θυροειδούς μπορούν να θεραπευτούν. Όταν σε περίπτωση υπόθυροειδισμού χορηγούμε στους ασθενείς ορμονική θεραπεία, τη λεγόμενη θυροξίνη. Ο γιατρός ελέγχει ανατακτά χρονικά διαστήματα τις ορμόνες του θυροειδούς και ρυθμίζει τη δόση της θυροξίνης που παίρνεις. Επίσης, η δόση της θυροξίνης αναπροσαρμόζεται και στην εγκυμοσύνη και αλλάζει ανατακτά χρονικά διαστήματα.
Το ίδιο συμβαίνει και μετά τον τοκετό στην περίοδο της λοχίας. Στην περίπτωση του υπερθυροειδισμού, ο ασθενής λαμβάνει αντιθυροειδικά φάρμακα. Φάρμακα που κάνουν το θυροειδή να δουλεύει λιγότερο, να το πούμε απλά λόγια. Μια ακόμη θεραπεία για τον υπερθυροειδισμό είναι η χορήγηση του ραδιενεργού ιωδίου. Το ιώδιο χορηγείται ως χάπι σε εξειδικευμένα κέντρα που βρίσκονται σε νοσοκομεία μεγάλα και μπορεί να σταματήσει η λειτουργία του θυροειδούς. Η τρίτη εναλλακτική θεραπεία είναι η χειρουργική, η αφαίρεση του θυροειδούς. Αυτό συμβαίνει όταν ο θυροειδής είναι αρκετά διωγγωμένος σε περίπτωση μεγάλη βροχοκύλης, όταν έχουμε υποψία για κακοήθεια, καρκίνο, και επίσης σε περιπτώσεις υπερθυροειδισμού που δεν θεραπεύονται με φάρμακα, δεν ρυθμίζονται με αγωγή. Το ιστορικό και το γενικό ιστορικό παίζει κάποιο ρόλο σε αυτό? Βεβαίως και παίζει, υπάρχει κληρονομικότητα και όσον αφορά στους όζους και όσον αφορά στις περιπτώσεις υπόθυροειδισμού και υπερθυροειδισμού. Οι περισσότερες περιπτώσεις υπόθυροειδισμού σημαίνει εποχή είναι αυτοάνωσες περιπτώσεις, δηλαδή οφείλονται σε αντισώματα που δημιουργεί ο οργανισμός και καταπολεμούν το θυροειδή, μειώνουν τη λειτουργία του ή το αντίθετο, τον κάνουν να λειτουργεί υπερβολικά. Αυτές οι περιπτώσεις μπορούν να κληρονομηθούν από τους γονείς στα παιδιά. Επίσης υπάρχει και ο συγγενής υποθυροειδισμός, δηλαδή η περίπτωση υποθυροειδισμού από τη γέννα, από τη στιγμή της γέννας. Σε περίπτωση που ο θυροειδής δεν αναπτυχθεί σωστά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, στην ευρική ζωή. Καλό είναι και γενικότερα οι άνθρωποι που έχουν βάλει στη ζωή τους και τις εξετάσεις, να τις κάνουν μια φορά το χρόνο όσον αφορά την πρόληψη που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Για παράδειγμα, μη περισσότεροι από εμάς, μια φορά το χρόνο θα κάνουμε μια γενική εξέταση αίματος. Κάπως έτσι τα πράγματα είναι και για τον θυροειδή, θα πρέπει να τον ελέγχουμε ακόμη και αν δεν υπάρχει ιστορικό? Βεβαίως, όταν θα πω πρώτα για το βίρους που υπάρχει ιστορικό, εκεί σίγουρα πρέπει να ελέγχεται από την εφηβεία και μετά, ίσως και από την παιδική ηλικία, αν ο γονιός δει κάποιες διαταραχές στην ανάπτυξη του παιδιού. Οποιαδήποτε διαταραχή στην ανάπτυξη του παιδιού, στο ύψος, είτε στο βάρος, είτε στη μαθησιακή του ικανότητα, είτε διαταραχές εφηβείας, αν προσέξει ότι η εφηβεία έρχεται πιο νωρίς ή η εφηβεία καθυστερεί. Όλα αυτά μπορούν να οφείλονται σε διαταραχές του θυροειδούς. Ο ασθενής, βέβαια, ο οποίος έχει οποιοδήποτε χρόνο στο θυροειδή, πρέπει να ελέγχεται πολύ συχνά, 2 με 3 φορές το χρόνο, με εξετάσεις αίματος και με υπερηχογράφημα θυροειδούς. Μπορεί κάποιος, και αν θέλετε να ολοκληρώσουμε και με αυτό το συγκεκριμένο θέμα μας, μπορεί κάποιος να δει κάποια δυσλειτουργία στο θυροειδή του. Αυτό κατά τη διάρκεια της θεραπείας, να επηρεάσει και την όραση, να έχει προβλήματα και στα μάτια, ίσως και σε κάποιο άλλο σημείο του σώματος? Βεβαίως. Συγκεκριμένα σε μια περίπτωση υπερθυροειδισμού που ονομάζεται νόσος Graves, πολύ συχνά παρατηρούμε και τον λεγόμενο εξόφθαλμο. Αυτό σημαίνει ότι τα μάτια είναι ερυθρά, είναι ελαφρώς πρισμένα, αφορά την περιοχή γύρω από τα μάτια. Τα μάτια προεξέχουν, δηλαδή παρατηρείται μια διόγκωση των οφθαλμών και υπάρχουν και διαταραχές όρασης, διπλοπία ή δυσκολία στην κίνηση των οφθαλμών. Αυτές οι διαταραχές οφείλονται σε αντισώματα. Είναι αυτοάνωσης αιτιολογίας αυτή η παθολογική κατάσταση. Αυτά τα αντισώματα προκαλούν φλεγμονή στους μυς που ελέγχουν την κίνηση των οφθαλμών και βρίσκονται πίσω από τους οφθαλμούς, μέσα στις οφθαλμικές κόνχες. Πρέπει να πούμε ότι η πιο σημαντική ενέργεια του ενδοκρινολόγου είναι να ρυθμίσει επιτυχώς τον θυροειδή, δηλαδή να είναι οι ορμόνες του απόλυτα φυσιολογικές. Σε περίπτωση που οι ορμόνες δεν μπορούν να είναι φυσιολογικές με φάρμακα, πρέπει να καταφύγει ο γιατρός και ο ασθενής σε επέμβαση, να αφαιρέσει το θυροειδή.
ελπίζοντας ότι θα βελτιωθεί και η κατάσταση στα μάτια. Πρέπει βεβαίως να πω ότι η οφθαλμική, η θυρωδική οφθαλμοπάθεια από ένα σημείο και μετά έχει ανεξάρτητη πορεία σε σχέση με το θυροειδή. Ακόμη και αν θεραπευτεί ο θυροειδής, ακόμη και αν ρυθμιστούν οι ορμόνες ή αφαιρεθεί ο αδένας, αν η οφθαλμοπάθεια είναι αρκετά προχωρημένη, χρειάζεται πολύ εξειδικευμένες θεραπείες από εξειδικευμένους γιατρούς και οφθαλμίατρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα, επιμεληθήκαμε ένα βίντεο αφιέρωμα σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη της Ελλάδας, αυτή τη φορά στον Δημήτρη Μητροπάνο. Ο Δημήτρης Μητροπάνος γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1948 και έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου του 2012 σε ηλικία μόλις 64 ετών. Ήταν παντρεμένος με την Βένια Μητροπάνου, με την οποία απέκτησε 2 κόρες. Μια ξέχαστη φωνή στο ελληνικό τραγούδι. Αν είσαι πλάι μου, μπορώ τη μαχή να κερδίσω, να μην εγκαταλείψω, να μην παγιδευτώ. Αν είσαι πλάι μου, μπορώ τον ήλιο να αντικρίσω, να μην ξαναγυρίσω σε τόπο σκοτεινό. Ο Δημήτρης Μητροπάνος γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1948 και έφυγε από τη ζωή στις 17 Απριλίου του 2012. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες τραγουδιστές της σύγχρονης εποχής. Ερμήνευσε χαρακτηριστικά τραγούδια σημαντικών στιχουργών και συνθετών. Με τις λαϊκές επιτυχίες του σημάδεψε το χώρο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, κερδίζοντας την εκτίμηση και το σεβασμό ολόκληρου του Πανελληνίου. Γεννήθηκε στην Αγία Μονή, μια συνοικία στα Τρίκαλα, από την οποία καταγόταν η μητέρα του. Μεγάλωσε χωρίς τον πατέρα του, τον οποίο γνώρισε στα 29 του χρόνια. Μέχρι τα 16 του νόμιζε πως είχε σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο, όταν ήρθε ένα γράμμα το οποίο έλεγε πως ζει στη Ρουμανία. Από μικρός δούλευε τα καλοκαίρια για να βοηθήσει τα οικονομικά της οικογένειάς του. Πρώτα ως σερβιτόρος στην ταβέρνα του θείου του και ύστερα στις κορδέλες κοπής ξύλων. Μετά την τρίτη γυμνασίου το 1964 μετέβη στην Αθήνα για να ζήσει με το θείο του στην Οδό Αχαρνών. Πρωτού τελειώσει το γυμνάσιο άρχισε να εργάζεται ως τραγουδιστής. Στην ίδια ηλικία, έπειτα από παρότρινση του Γρηγόρη Μπιθικότσι, τον οποίο γνώρισε σε μια συγκέντρωση της εταιρείας του θείου του, στην οποία τραγουδούσε, επισκέφθηκε την Κολούμπια. Τον Ζαμπέτα τον μνημονεύει ως μεγάλο του δάσκαλο και δεύτερο πατέρα του. Όπως είχε πει και μέσα από τις δηλώσεις του στο παρελθόν, ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι. Με όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, κάτι πήρα και κάτι έδωσα. Το 1966 ο Μητροπάνος συναντάται τυχαία για πρώτη φορά με τον Μίκη Θεοδωράκη και ερμηνεύει στη θέση άλλου καλλιτέχνη που τότε ασθενούσε μέρη από τη Ρωμιοσύνη και το Άξιο Νεστή σε μια σειρά συναυλιών στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Ο Μητροπάνος συνεχίζει με τα ίδια λαϊκά μονοπάτια, με τραγούδια των Μικρούτσικου, Κορακάκη, Μουκίδη, Παπαδημητρίου όπως και άλλους. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000. Οι επιτυχίες του πάρα πολλές. Τελευταίες δισκογραφικές δουλειές του Δημήτρη Μητροπάνου ήταν η ζωντανή ηχογράφηση της συναυλίας του στο Ηρώδιο το 2009. Στις 17 Απριλίου του 2012, ο Δημήτρης Μητροπάνος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Υγεία με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο. Εκεί εμφάνισε πνευμονικό είδημα και μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου άφησε και την τελευταία του πνοή. Δημήτρης Μητροπάνος, ένας αξέχαστος Έλληνας τραγουδιστής, μέσα από μια μακρόχρονη πορεία στο ελληνικό τραγούδι. Όταν έχω εσένα μπορώ να ονειρεύομαι ξανά
Ανοίγω με στη θάλασσα πανιά και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μη βυθίζομαι αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο, αίμα μου και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο, μη φοβού κανένα, εσύ και εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ και εγώ. Όταν έχω εσένα, αγάπη μου από πτάρο μόνο και φτιάχνει. Πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Παίρνανε πάνω μας τα τροχοφόρα κι εγώ μες στην ομίχλη και την πόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό. Ας περάσουμε όμως και στην αθλητική μας ενημέρωση. Ήττα της ΑΕΚ Κομωτινής με 3-0 σετ στη Θεσσαλονίκη από την Ελπίδα Αμπελοκήπων στα πλαίσια της 9ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου της Α2 Ανδρών του Βόλεϊ. Ήττα της ΑΕΚ Κομωτινής στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης από την τοπική Ελπίδα με 3-0 σετ. Η ομάδα της Κομωτινής προσπάθησε, πάλεψε και τα 3 σετ, παρόλα αυτά έχασε καθαρά με 3-0 από την καλύτερη ομάδα των Αμπελοκήπων. Παρόλα αυτά παραμένει σταθερά στην πρώτη εξάδα της βαθμολογίας μετά από 9 αγωνιστικές στο 3ο όμιλο της Α2 Ανδρών του Βόλεϊ. Τα σετ αυτού του αγώνα για τους Αμπελόκηπους 25-20, 25-21 και 25-23. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα από το Art Channel Θράκης. Μείνετε κοντά μας, γιατί αμέσως τώρα ακολουθεί η καθιερωμένη πλέον εκπομπή Ιστορικές Συχνηλασίες, όπου μαζί με τον εκκλησιαστικό ιστορικό θεολόγο, τον κύριο Ιωάννη Σιδηρά, θα αναφερθούμε στην ιστορική τοπογραφία της Κομωτινής. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας στο τελευταίο δελτίο της ημέρας στις 11.30. Τα δελτία μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ηλεκτρονική μας σελίδα tvirodopi.gr, όπως και ολόκληρο το αρχαιακό υλικό από το Art Channel Θράκης από το 1991 μέχρι και σήμερα. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ!